Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο εδώ στις τηλεοπτικές σειρές και πάμε να παρακολουθήσουμε τι θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς «Σασμός». Η Έλενα εντοπίζεται νεκρή και η είδηση του θανάτου της διαδίδεται πολύ γρήγορα. Ο Γιώργος είναι σοκαρισμένος και αρχίζει να έχει υποψίες σχετικά με την τύχη του φαρμάκι. Ταυτόχρονα η επιστροφή του Ανδρέα συνεχίζει να προκαλεί τριγμούς στις ευαίσθητες ισορροπίες ανάμεσα σε βρουλάκηδες και σταματάκηδες. Η Μαρινά και ο Αστέρης αποφασίζουν να τον αντιμετωπίσουν κατά πρόσωπο και να του ξεκαθαρίσουν τη θέση τους. Ωστόσο, ούτε οι απειλές της Μαρίνας, ούτε τα λόγια του Αστέρη κατορθώνουν να ερεμήσουν τον Ανδρέα, που έχοντας καταστρώσει ήδη κάποιο σχέδιο, καταλήγει σε μία επίσκεψη στο Μαθιό. Ο Νικηφόρος από την άλλη νιώθει το αδιέξοδο να τον κυκλώνει από παντού και δίχως να δώσει εξηγήσεις, φτάνει στον Παπαμιχάλη για να ακολουθήσει τη μόνη λύση που του μένει. Ο νεαρός δεν μπορεί να διαχειριστεί τις αποκαλύψεις των τελευταίων ημερών και θέλει να φύγει. Με την παρότρινση του Παπαμιχάλη εγκαταλείπει την Άνω Ποριά και καταφεύγει σε ένα μοναστήρι προκειμένου να μείνει μόνος με τη σκέψη του. Η οικογένεια σοκάρεται με την αποφασή του, αλλά η Βασιλική ελπίζει πως εκείνος θα επιστρέψει κοντά της και θα είναι καλύτερα. Ο Αντώνης όμως έχει πια στα χέρια του την πληροφορία που εξηγεί τα πάντα. Την ίδια στιγμή, ο Μαθιός αντιμετωπίζει στα ίσα τον Ανδρέα. Η παλιά έχθρα φαίνεται να φουντώνει και τα χειρότερα έρχονται. Από την άλλη, μια συνάντηση της Καλλιόπης με τη γιαγιά Ειρήνη θα φέρει στην επιφάνεια νέα μυστικά που για χρόνια κρατούσαν κρυφά. Οι δύο γυναίκες συζητούν για τη μητέρα του Ανδρέα που είχε ερωτευτεί ένα σταματάκι, επειδή όμως δεν την ήθελαν για νύφη τους, εκείνη κατέληξε με βρουλάκι. Όταν ο αγαπημένος της παντρεύτηκε, η μητέρα του Ανδρέα αυτοκτόνησε και εκείνος έμεινε ορφανός. Από τότε μισεί τους σταματάκηδες που του στέρισαν τη μάνα του και είναι αποφασισμένος να τους αιματοκυλήσει. Αν μας βλέπετε πρώτη φορά, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται οι ενημερώσεις μας. Αυτά για σήμερα, τα λέμε στο επόμενο μας βίντεο.